Βρίσκομαι στα Μετέωρα Θεσσαλονίκης, σπίτι ενός καλού φίλου. Θα ζήξω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το πράγμα μπορεί να μην το έχετε ξαναδεί. Δείτε. Είμαι ένα σύστημα υδροπονίας, έτσι. Είναι ένας τρόπος που μπορείς να καλλιεργήσεις χωρίς χώμα. Κάτω έχει ψαράκια. Και πάνω έχει φυτά. Αυτό εδώ τι είναι? Μπύες αργύλου. Άργυλο, σαδρανές υλικό, το οποίο χρησιμοποιείται αντί για χώμα, για να συγκρατεί τις ρίζες. Και εδώ έχουμε τα διάφορα φυτά. Τι φυτά είναι αυτά? Ντοματιές, πιπεριές. Ντοματιές, πιπεριές, τα πάντα έχει. Πακές. Αυτό. Άνηθος. Άνηθος, κρεμμυδάκια. Πρέπει να περάσει ο καγκουράς. Πιπεριά, φακές. Άνηθος, κρεμμυδάκια, αυτό. Πιπεριά. Ωραία, μεγάλη πιπεριά έχει μεγαλώσει. Ντοματιά. Μελιτζανιά. Από όλα έχει ο Μπαξές. Και από κάτω ψάρια που ουσιαστικά παρέχουν οικολογικό λίπασμα για τα φυτά. Φανταστικό δεν είναι αυτό? Έτσι ώστε να μην χρειάζεται να βάλεις λίπασμα στα φυτά. Και τα φυτά δίνουν, τι δίνουν στα ψάρια? Τα φυτά φιλτράρουν το νερό και το καθαρίζουν. Τα φυτά καθαρίζουν το νερό για να ξαναπάει στα ψάρια. Έτσι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείς συνεχώς καινούριο νερό. Με το ίδιο νερό ποτίζεις, ξαναπάει κάτω και υπάρχει ένα κύκλος εδώ οικολογικός, καταπληκτικό. Το νερό ανεβαίνει εδώ με την Αντλία και τον Σωλήνα. Η Αντλία στέλνει το νερό από το ενιδρίο πάνω στα φυτά. Γεμίζει αυτό το ντυπόζιτο και όταν γεμίσει αδειάζει αυτόματα. Και πέφτει από κάτω ξανά. Καθαρισμένο. Αδειάζει μέχρι κάτω μέσω του αυτόματος συμφωνίου. Όλο το νόημα είναι ότι δεν μένουν τα φυτά συνεχώς με το νερό, γιατί θα σαπίσουν αν είναι συνεχώς μέσα στο νερό. Και χρειάζεται ουσιαστικά ρεύμα για να λειτουργήσει. Αυτό είναι το μόνο αρνητικό, θα λέγαμε. Με φωτοβολταϊκά όμως. Ναι, έτσι κι αλλιώς μια τέτοια αντλία θα έχει πολύ μικρές απαιτήσεις ρεύματος. Ήταν εδώ αυτά τα ψάρια να είναι βρώσιμα ψάρια. Δηλαδή τα ψαράκια να τρώγονται και να τρώσει και τη σαλάτα από πάνω. Και αυτό έγινε από εσάς από το μηδέν, έτσι? Ναι. Τι χρειάζεται για να φτιάξετε ένα τέτοιο? Χρειάζεται ένα μεγάλο τυπόζιστο από κάτω για το νερό. Τυπόζιστο νερού. Και από πάνω άλλο ένα μικρότερο. Μπύες αργύλου. Αυτές που τις βρήκαμε. Μαγαζίμα και οπονικά είδη. Τι μπορείς να το παραγγείλεις από το ίντερνετ? Μια αντλία μικρή. Μια αντλία από μαγαζί Περσό. Τα φυτά και τα ψάρια. Περσό. Μπορείς να πας να πάρεις ψάρια από μια λίμνη και να τα ρίξεις μέσα? Θα ψαρέψεις, εννοείται. Το νερό δεν το έχετε αλλάξει ποτέ? Όχι, γιατί λειτουργεί σαν φίλτρο. Ένα μεγάλο, ένα τεράστιο φίλτρο είναι. Όλο το πάνω μέρος. Οπότε δεν χρειάζεται ποτέ να καθαρίσει το νερό. Τα φυτά λειτουργούν σαν φίλτρο, καθαρίζουν το νερό για τα ψάρια και τα ψάρια ουσιαστικά με τις ακαθαρσίες τους, με την κοπριά τους, ταΐζουν τα φυτά. Φανταστικό είναι αυτό. Άρα δεν χρειάζεται να βάλεις ούτε λίπασμα στα φυτά. Ταΐζονται με αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό δεν χρειάζεται χώμα. Και το νερό μετακαθαρίζεται και ξαναπηγαίνει στα ψάρια. Έτσι έχουμε ένα τέλειο κύκλο, ένα φυσικό κύκλο, με το οποίο ουσιαστικά κάνει οικονομία νερού. Πώς σας ήρθε η ιδέα να το φτιάξετε αυτό? Το είδαμε στο ίντερνετ. Και είπατε, γιατί να μην το δοκιμάσουμε? Τέλεια, φανταστικό. Βλέπεις κάτι στο ίντερνετ, βρίσκεις οδηγίες, βήμα προς βήμα και το κάνεις. Κάτω κι εσείς. Υδροπονία λέγεται αυτό. Επίσης δεν χρειάζεται πότισμα. Σωστά, δεν χρειάζεται να λες από ότι θα το ποτίσω, μόνο του γίνεται εδώ. Το που γεμίζει νερό αδειάζει και έτσι συνεχώς τα φυτά δροσίζονται. Και το νερό που ξοδεύεις είναι ελάχιστο. Γιατί ουσιαστικά συμπληρώνεις το νερό που θα εξαπνιστεί από τη θερμοκρασία. Καμία σχέση με συμβατικές καλλιέργειες που να βάλεις νερό και νερό και νερό. Αν ποτέ είχαμε πρόβλημα λειψιδρίας, αυτή θα ήταν τεράστια λύση. Και από ό,τι θυμάστε, αυτή η φωτογραφική μου μηχανή κάμερα είναι αδιάβροχη, γι' αυτό θα κάνει bloom. Και το αστείο είναι ότι έχει και ίδιο χρώμα με τα χρυσόψαρα, είναι έτσι πορτοκαλό χρυσό χρυσαφή. Έτοιμοι?